φωτογραφίζετε το πρόσωπο. Καλησπέρα σας. Τι κάνουμε εδώ? Εδώ κάνουμε face painting στα παιδιά. Τέλεια. Πώς είναι η λευκή νύχτα για το ξυλόκαστρο? Πιο πετυχημένη. Αλήθεια, ε? Πολύ. Μπράβο, χαιρόμαστε γι' αυτό. Ίσως βοηθάει και η περίοδος του 15 Αυγούστου, ε? Σαφώς, γιατί είναι πιο κατάλληλη ημερομηνία. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εμένα να με φτιάξει. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια πετυχημένη λευκή νύχτα διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Ξυλοκάστρου. Μια λευκή νύχτα η οποία μετρά την τέταρτη χρονιά, νομίζω. Έχουμε εδώ κοντά μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου, τον Νίκο το Χαβέλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και εσείς, κυρία Νικολοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ εσάς, το τηλεοπτικό κανάλι Axiom, που μας θυμήσατε με την παρουσία σας για τέταρτη φορά εδώ στο Ξυλόκαστρο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος μέχρι τώρα για την προσέλευση του κόσμου. Θεωρώ ότι είναι ίσως η πιο πετυχημένη μέχρι τώρα, η τέταρτη γουρλή. Αυτό εισπράξαμε κι εμείς. Ναι, ίσως και επειδή πέφτουμε και πάνω και στο 15 Αυγούστου, αποφασίσαμε από τις αρχές του καλοκαιριού με το ΔΣ να το κάνουμε αυτή την ημερομηνία. Για το λόγο αυτό εδώ να έχουμε και έτσι μεγάλη επισκεψιμότητα. Ακριβώς, ακριβώς. Και μέχρι στιγμής πάνε όλα καλά. Ο κόσμος έχει κατέβει στην αγορά του Ξυλοκάστρου. Το πιο σημαντικό για μας στα μαγαζιά είναι ότι μπαίνουμε, ψωνίζουμε στις ήδη... Είχαμε χαμηλές τιμές λόγω εκπτωτικής περίοδου, γιατί είναι από τις 15 Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου. Αλλά λόγω της λευκής νύχτας έχουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 50% και το 60% μέχρι στιγμής. Οπότε πάνε όλα καλά. Ωραία. Είδαμε όμως ότι έχετε συμπεριλάβει και τα παιδιά, τον παιδόκοσμο. Τι σημαίνει αυτό? Είδαμε 4 φουσκωτά κατά την διάρκεια όλης αυτής της βόλτας μας που κάναμε στην Πίτσα Αλγάρη. 4 φουσκωτά που απασχολούν τα παιδάκια, και πολλά παιδάκια βρίσκονται αυτή την περίοδο εδώ στο Ξυλόκαστρο. Και φυσικά και τους γονείς. Αυτό χαροποιεί βεβαίως μικρούς μεγάλους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχετε σκεφτεί και τον παιδόκοσμο, έτσι, σαν εμπορικός σύλλογος, στη λευκή νύχτα, έτσι. Είναι γεγονός αυτό ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν πάντα την τιμητική τους αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί κατεβάζουν και τους γονείς. Οπότε, ναι, δώσαμε βαρύτητα στο παιδί και έτσι, με την ευκαιρία που θα έρθουν να διασκεδάσουν τα παιδιά, οι γονείς θα κάνουν και κάποια ψώνια, δηλαδή, έτσι το πούμε. Οπότε, Νίκο, υιοθετείτε ότι από εδώ και στο εξής θα γίνεται η λευκή νύχτα καλοκαίρι και μάλιστα παραμονές 15 Αυγούστου? Καταλήξαμε με το ΔΣ να κάνουμε μία φορά το χρόνο. Να μην κάνουμε περισσότερο και αυτό παραμονές 15 Αυγούστου. Δηλαδή, κάθε χρόνο θα γίνεται λίγο πριν το 15 Αυγούστου η λευκή νύχτα. Γιατί το νόημα είναι να μην γίνονται πολλές λευκές νύχτες, να γίνεται μία και καλή. Τα μαγαζιά να είμαστε έτσι συνεννοημένοι ώστε να πετυχαίνουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό εκπτώσεων ως ποσοστό και αυτό να διοικητεύεται στους καταναλωτές. Και νομίζω ότι η καλοκαιρινή περίοδος είναι μια πολύ καλή περίοδος για αγορές. Η χειμερινή περίοδος δεν είναι τόσο πολύ και τώρα ξέρετε με τα μέτρα που θα έχουμε έτσι από Σεπτέμβριο δυστυχώς. Οι καταναλωτές πιστεύω ότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ προς τις αγορές. Και λίγο πολύ
το καλοκαίρι χαλαρώνουμε όλοι λόγω της εποχής, οπότε είναι και η πιο κατάλληλη περίοδος για να γίνεται μια φορά το χρόνο και εδώ στο Ξυλόπεστρο η Λευκή Νύχτα. Τι προσφέρει σύμφωνα με, με τους δικούς σου υπολογισμούς η Λευκή Νύχτα στην αγορά του Ξυλοκάστρου, Νίκο, και στο παρελθόν δηλαδή αν κρίνουμε, αλλά και τώρα. Θα μιλήσω για τα μαγαζιά. Για τα μαγαζιά, ναι. Για τα μαγαζιά πάντα πρώτα. Πρώτα στα μαγαζιά προσφέρουν σίγουρα χρήμα ζεστό που έχουμε ανάγκη στα μαγαζιά. Ξέρετε, ζούμε δύσκολες εποχές, δύσκολες. Οι επιχειρήσεις δυστυχώς βάλλονται πλέον από αυτά τα μέτρα και προσπαθούμε λοιπόν με τέτοιους τρόπους όπως είναι η Λευκή Νύχτα να έρθουν στα ταμεία μας ζεστό χρήμα που το έχουμε πάρα πάρα πολύ ανάγκη. Από την πιο μικρή επιχείρηση μέχρι την πιο μεγάλη στο Ξυλόκαστρο. Από την άλλη, το Ξυλόκαστρο, σαν Ξυλόκαστρο τώρα, όχι σαν αγορά, κερδίζει από θέμα επισκεψιμότητας. Δηλαδή, από τις γύρω περιοχές, επειδή φέτος κάναμε μεγάλη προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλή ώρα όπως και εσείς που μας στηρίζετε πάντα, ώστε να έρθουν και από γύρω περιοχές να ψωνίσουν στο Ξυλόκαστρο. Οπότε έχουμε και επισκεψιμότητα από τις γύρω περιοχές. Οπότε, με λίγα λόγια, βοηθάει και η προβολή. Σίγουρα. Και η διαφήμιση. Είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό. Τώρα μας βλέπουν τόσοι τηλεθεατές από το κανάλι σας. Φανταστείτε λοιπόν πόση δύναμη έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και δίνουμε σημασία. Και για ακόμα μια φορά ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Εμείς όσο μπορούμε και να την βοήθειά σας πολύτιμη στον Εμπορικό Σύλλογο του Ξυλοκάστρου. Όσο μπορούμε να στηρίζουμε και εμείς με τον τρόπο μας, να βάζουμε και εμείς το μικρό μας, το δικό μας λιθαράκι μέσα από την επικοινωνία και μέσα από την προβολή, θα το κάνουμε για τον τόπο μας και γενικώς να βοηθάμε και εμείς, γιατί όπως είπες Νίκο, η καιρή είναι δύσκολη και πρέπει και εμείς λίγο να βάλουμε νερό στο κρασί μας και να βοηθιόμαστε όλοι μαζί. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Είσαστε ναι, ένα Δέλτα Σίγμα, οι περισσότεροι είσαστε νέοι, νέα παιδιά, νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες, έχουμε ανάγκη από νέα παιδιά και νέες ιδέες. Εγώ θα σου ευχηθώ να συνεχίσετε έτσι, να είσαστε ένα Δέλτα Σίγμα μονιασμένο, αγαπημένο, να προσφέρετε τόνωση και ηθική στον εμπορικό κόσμο, αλλά και στους καταναλωτές, γιατί το έχουμε ανάγκη. Μία έτσι, θα έλεγα, τόνωση από όλες τις πλευρές, γιατί το έχουμε ανάγκη και τη διασκέδαση, όπως την είδαμε μέσα στο δρόμο του, το κεντρικό του Ξυλοκάστρου, να βλέπουμε πολλά χαμόγελα από μικρούς και μεγάλους. Να συνεχίσετε έτσι, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ και εμείς. Ευχαριστούμε.